Έχουμε μαζί μας τον Διαγόνη του Φίνικα και έναν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, τον Άκη Ασπιώτη. Άκη, καταρχάς συγχαρητήρια. Πλέον ο Φίνικας είναι στο 2-0. Απέχει μία νίκη από τον πολυπόθητο στόχο της παραμονής. Το σχόλιο σου για το παιχνίδι σε πρώτη φάση. Δύσκολο παιχνίδι. Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά. Ξέραμε ότι πρέπει να πιέσουμε στο σέρι ώστε να χαλάσουμε την υποδοχή της Καλαμάτας. Πιστεύω το καταφέραμε. Υπήρχε μια χαλάρωση στο δεύτερο σετ στην υποδοχή μας και στο σέρβις μας, γι' αυτό μπήκε η Καλαμάτα μέσα στο παιχνίδι. Έχουμε κάνει μόνο ένα βήμα. Είναι άλλο ένα παιχνίδι στην Καλαμάτα το οποίο πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Ξέρουμε ότι η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή θα μας πιέσει ακόμα περισσότερο, δεν έχει να χάσει κάτι. Οπότε πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και πιστεύω ότι αν είμαστε συγκεντρωμένοι στην τακτική μας και σε αυτά που πρέπει να κάνουμε, θα πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια.